να μείνουμε σε αυτά, Παναγιώτη, να πάμε ξανά στο Δημήτρη Πανόπουλο. Μόλις βλέπουμε να φεύγει από το σημείο το ασθενοφόρο που μεταφέρει τον τραυματία αστυνομικό. Δημήτρη, δεν ξέρω αν κατάφερες να καταλάβεις την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είναι σοβαρή η κατάστασή του σίγουρα. Τον παρέλαβαν οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ και αυτή τη στιγμή φεύγουν για το πλησιέστερο νοσοκομείο. Έχουν ανάψει και τον φάρο στο ασθενοφόρο, ώστε να μπορέσουν να τον πάνε το ταχύτερο δυνατό. Και αυτό είναι ένα δεύτερο ασθενοφόρο. Είναι για προληπτικούς λόγους εκεί ή υπάρχει κάτι άλλο? Είναι κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που ήταν πολύ σοβαρότερα τα τραύματα του ανθρώπου, να μπορέσουν να τον περιθάλψουν εδώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε δεκάδες αστυνομικούς της ομάδας δράσης να αποχωρούν, ξεχύνονται στους γύρω δρόμους, καθώς υπάρχουν ακόμα σημεία που υπάρχουν κουκουλοφόροι.